Πρόκειται για τραγωδία, για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Όπως θυμούνται εδώ οι κάτοικοι, πέρσι τέτοιον καιρό από τα Ψαχνά, από το Δήμο Μεσαπίων εδώ ευρύτερα, όπως και πρόπερσι από το Μαντούδι, είχαμε προειδοποιήσει ότι μετά τις πυρκαγιές και τις φωνικές πλημμύρες σε άλλες περιοχές, εάν δεν γίνουν αμέσως αντιπλημμυρικά έργα, αν δεν υπάρξει αντιπλημμυρική προστασία σε αυτό εδώ τον τόπο, θα θρηνήσουμε πάλι πολλά θύματα, θα καταστραφούν περιουσίες, σπίτια και οι άνθρωποι, αυτό που το βιός που με χίλιους σκόπους φτιάξαν μια ζωή. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να δοθεί άμεσα αποζημίωση 100% σε όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά, και βεβαίως να δοθούν βοηθήματα, άμεσα επιδόματα ξανά σε όλους χωρίς προϋποθέσεις, ιδιαίτερα στους αγρότες, εκτός από τους κατοίκους που έχουν πληγεί, για τους κτηνοτρόφους, από τον ΕΛΓΑ να δοθεί χρηματοδότηση έγκαιρα με συνοπτικές διαδικασίες και με γρήγορες προθεσμίες στο 100%, αλλά και ευρύτερα να μπορέσουν ο κόσμος να ανακουφιστεί, να πάρθουν εδώ να διασφαλιστούν ο τόπος, τα σπίτια, οι υποδομές, τα σχολεία, τα κέντρα υγείας, οι δρόμοι, τα χωράφια από αυτή τη λάσπη. Δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης, είναι θέμα συλλογικής ευθύνης, ευθύνης του κράτους, της κυβέρνησης, της περιφέρειας, των δήμων, να συνδράμουν και με γενναία χρηματοδότηση και με γρήγορες αποζημιώσεις, ταυτόχρονα με την οργάνωση των έργων των αντιπλημμυρικών που χρειάζεται αυτή εδώ η περιοχή. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή, ως άμεσο πρόβλημα, μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματα που ήδη οι κάτοικοι μας έχουν θέσει και που το ΚΚΕ προωθεί ήδη. Χτες στην συνομιλία μου με τον κύριο Πρωθυπουργό έθεσα το ζήτημα των αποζημιώσεων της χρηματοδότησης αμέσως τώρα και των αντιπλημμυρικών έργων. Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έκανε ερώτηση προς την Κομισιόν, ασκώντας πίεση για να δοθούν κονδύλια σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προτεραιότητές της δεν έχει την αντιπλημμυρική προστασία, δεν έχει την αντιπυρική προστασία, και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται πανστρατιά, κινητοποίηση, λαϊκή διεκδίκηση. Το ΚΚΕ θα βρίσκεται σε αυτούς τους δρόμους του αγώνα μαζί με όλους τους κατοίκους. Από την πρώτη στιγμή και με αφορμή αυτή εδώ την περιοδή μας σήμερα, κάνουμε έκκληση σε όλους να βοηθήσουν. Ιδιαίτερα οι δυνάμεις του κόμματος και της ΚΝΕ έχουν τεθεί σε επιφυλακή και είναι στη διάθεση των τοπικών αρχών για κάθε είδους βοήθεια που τους ζητηθεί. Το ίδιο νομίζουν πρέπει να πράξουν και οι υπόλοιποι, όμως το κύριο πρόβλημα παραμένει η κρατική ευθύνη, η κυβερνητική ευθύνη, γιατί πολλές υποσχέσεις, πολλά θα ακούμε τόσα χρόνια τώρα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση βρίσκεται στα ίδια και χειρότερα. Και μη μας πούν πάλι ότι φταίνει οι προηγούμενοι, γιατί και οι προηγούμενοι λέγανε ότι φταίγαν οι προπροηγούμενοι, και όλοι αυτοί είναι οι ίδιοι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ας μην κάνει και λέει διάφορα, διότι το μισό ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα όλοι τους έχουν την ευθύνη, όλο αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι την υπηρετούν. Και βεβαίως ακραίο καιρικό φαινόμενο, για να τελειώσω με αυτό, ακραίο καιρικό φαινόμενο λοιπόν είναι μόνο το καπιταλιστικό κέρδος. Είναι αυτό το σύστημα που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η επιστήμη, η τεχνολογία, οι σύγχρονες δυνατότητες της ανθρωπότητας μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι το κέρδος, το κυνήγι, το ασύντοτο του καπιταλιστικού κέρδους που οδηγεί συνεχώς να γεμίζουν οι τσέπες των λίγων και να την πληρώνουν οι αδύνατοι, οι φτωχοί, τα εργαζόμενα, λαϊκά στρώματα.